Το έλαβε μάλιστα από τον χώρο διαμονής του Τοπανγκάκη και αφού ο ίδιος δεν είχε χρήματα για να ολοκληρώσει την θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσει, τον άφησαν να επιστρέψει στο Τοπανγκάκη. Αφέθηκε στο Έλεος του Θεού Καταγγελιστό Ωμέγα, ο της Δημοκρατικού Κόμματος Χρήστος Ορφανίδης, ενώ οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας άρχισαν έρευνα για το περιστατικό. Τρεις μήνες εδώ. Έξω, ναι. Φέρνει σας ο κόσμος φαγητών εδώ. Ναι. Εικόνες ντροπής στην Κύπρο του 2024. Ο Βαλεντίν από την Βουλγαρία μένει τους τελευταίους μήνες σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Λάρνακας, λίγα μέτρα μακριά από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης. Χωρίς στέγη, φαγητό και λεφτά, ήρθε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας στο πόδι. Όπως μας εξήγησε ο ίδιος, περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο από το παγκάκι. Ωστόσο, λόγω έλλειψης χρημάτων, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την θεραπεία και έτσι το νοσοκομείο τον άφησε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του, δηλαδή στο Παγκάκι. Πρέπει να μείνεις εδώ. Συγγνώμη, εγώ να μείνω εδώ, μα εγώ δεν έχω λεφτά. Η ιατρόμιβα πρέπει να πληρώνεις 1500, έτσι, και πρώτο να βάλουμε σίδερα. Αντί να με ερημνήσουν, να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γραφείου Ευημερίας για να τύχει και τις ανάλογες θεραπείες, διότι χρειάζεται θεραπεία, χρειάζεται να πίνει αντιβιώσεις, θα πάθει καμία μόλις είναι ο άνθρωπος, τον αφήσαν να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του και το σπίτι του είναι το Παγκάκι. Παρέλαβε από το σπίτι που διαμένει το Παγκάκι και με, να έβρει τον τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Παγκάκι. Όπως μας εξήγησε, ζει και εργαζόταν στην Κύπρο για αρκετά χρόνια, προτού καταλήξει στον δρόμο και να δέχεται τη βοήθεια των πολιτών για να επιβιώσει. Ένα Κυπρέι πληρώνει ταξί να πάω μπουτζή και ύστερα εγώ από εκεί στο νοσοκομείο, εγώ πληρώνω 10 ευρώ. Και ένα Κυπρέι φέρει το πάτερ τσίνο. Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, αφού ενημερώθηκαν, έστειλαν λειτουργούς στην περιοχή για να μεριμνήσουν και να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Σύμφωνα με καταγγελίες των ανθρώπων που εργάζονται ή και διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή, στο εν λόγω πάρκο διαμένουν και άλλοι άστεγοι από άλλες χώρες. Είναι άδικο, είναι κρίμα κοπέλες 20 χρονών να είναι άστεγες και να μένουν σε τέτοιους τόπους να κοιμούνται σε παγκάκι. Όπως πληροφορηθήκαμε στον Δήμο Λάρνακας, υπάρχουν περίπου 5 άστεγοι, τους οποίους αναλαμβάνουν και καθοδηγούν οι αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου. Από πλευράς υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες του κάθε ατόμου για βραχία στέγαση και κάλυψη των πρώτων αναγκών μέχρι αυτές να αξιολογηθούν. Την νέα εθνική στρατηγική για τον μητρικό θυλασμό.